Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του για τον όμιλο τίτλου της ΑΕ Χανίων ο Μινόταυρος, που το Σάββατο το απόγευμα επικράτησε με 2-1 τη Ιωνία στο γήπεδο των Μουρνιών σε ένα γεμάτο παιχνίδι που είχε 3 γκολ και 3 αποβολές. Και πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι στις Μουρνιές. Η πρώτη καλή στιγμή στο μάτς ανήκε στον Μινόταυρο. Σε αυτό εδώ το γύρισμα κατάφερε να διώξει ο Χριστουλάκης και στην συνέχεια η αμυντική. Όμως το 15 άνοιξε το σκορ ο Μινόταυρος έπειτα από το μακρινό σουτ που έγινε, έδιωξε τον goalkeeper. Όμως ο Κελαϊδής ήταν στο σωστό σημείο, πήρε το rebound και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ ξανά η φάση του γκολ. 1-0 με τον Κελαϊδή. Στο 15ο λεπτό πήρε κεφάλι στο σκορ η ομάδα του Γιάννη Μαρκάκη. Η Ιωνία που στην συνέχεια αντέδρασε, είχε μια καλή στιγμή σε αυτό εδώ το σουτ που είδαμε. Φτάνουμε στο 32 όταν ο Κελέση με αυτό το πολύ όμορφο γκολ έφερε το παιχνίδι στα ίσια για την Ιωνία. Στο 32 λοιπόν ήρθε η ισοφάριση, εδώ ξανά το γκολ της Ιωνίας, το διαγώνιο σουτ με το αριστερό του Κελέση για το 1-1. Ο Μινόταυρος πίεσε στη συνέχεια για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Εδώ το μακρινό σουτ από τον Δοντσίδη, ελάχιστα πάνω από την εστία της Ιωνίας μπάλα. Το 37. Και περνάμε στο δεύτερο μέρος που ο Μινόταυρος μπήκε φουριόζος. Στο 48 και αυτή την καλή στιγμή. Στο 50 το σουτ από τον Δοντσίδη έδιωξε την τελευταία στιγμή ο Χριστουλάκης, ενώ στην συνέχεια ακόμη μια σπουδαία επέμβαση από τον goalkeeper της Ιωνίας που αρνήθηκε τον γκολ από τους παίκτες του Μινοταύρου. Όμως στο 53 ο Δημούσης έπειτα από το σουτ που έγινε μπαλακόντραρε, έφτασε στον επιθετικό του Μινοταύρου. Από κοντά λοιπόν ο Δημούσης έκανε το 2-1 δίνοντας ξανά προβάδισμα στους γηπεδούχους. Το παιχνίδι στη συνέχεια ήταν αρκετά δυνατό και φτάνουμε στο 73 όταν είχαμε δύο κόκκινες για αυτήν εδώ την φάση. Δύο κόκκινες λοιπόν, μία για κάθε ομάδα. Από την μία ο Καράκης και από την άλλη ο Ντρογκασβίλη. Ήταν την κόκκινη κάρτα του Ντοκάκη και έτσι πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια. Αρκετά παράπονα βέβαια από την πλευρά του Μινοταύρου, ο οποίος συνέχεια εδώ θα δούμε μια καταπληκτική ενέργεια από τον Εδοντσίδη που πέρασε σαν σταματημένους δύο παίκτες. Πήγε να κάνει και τη λόμπα, δεν του έπιασε όμως. Στο 80 μια τεράστια ευκαιρία για την Ιωνία. Εδώ όμως πέρασε ανεκμετάλλευτη, έδιωξε ο goalkeeper του Μινοταύρου και φτάνουμε στο 90 όταν έγινε αυτή εδώ η φάση. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα αν υπάρχει παράβαση. Εδώ θα δούμε καλύτερα. Εκτός περιοχής είναι σίγουρα ο Χριστουλάκης. Δεν φαίνεται όμως αν έχει ακουμπήσει την μπάλα με το χέρι. Αυτό όμως είδε ο ρέφερ της αναμέτρησης και απέβαλε τον τερματοφύλακα της Ιωνίας που έμεινε με 9. Τελικό αποτέλεσμα στις Μουρνιές. Μινόταυρος Ιωνία 2-1.